Την εκδήλωση την προσφέρει η εταιρεία DB Soft. Προσφέρουμε στις επιχειρήσεις ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, όπως για παράδειγμα ασύρματη, παραγγελιοληψία και πρόγραμμα τιμολόγησης σε όλη την Ελλάδα. Η εταιρεία βρίσκεται στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης, Παπάγου 102, υπεύθυνη Δημήτρης και Γεράσιμος Χριστοφορίδης. Εταιρεία DB Soft. Έχουμε ολοκληρωμένες λύσεις. Τις εμφανίσεις των χωριστικών τμήματων του, τις διαλέξεις και τις βιβλιοπαρουσιάσεις με ένα πανελλήνιο συνέδριο εθνικής αυτογνωσίας, τις θεατρικές παραστάσεις, την αναβίωση του εθνικού δρόμου των αγώνων, τις ανθρωπιστικές εκδηλώσεις βοήθειας και αλληλεγγύης, τη μεγάλη έκθεση πρωτότυπων πολυκαστικών έργων και το πανελλήνιο μαθητικό διαγωνισμό ζωγραφικής για τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη γενεκτονία των Ελλήνων υπόμνων. Ο Σύλλογος Ποντίων Ευόσμων εκπροσωπεί επάξια ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 80 και προβάλλει τόσο το προσωπικό ποντιακό στοιχείο στο Δήμα, όσο και το Δήμα μας στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σκοπός του Συλλόγου είναι να προάγει και να διατηρήσει τον πολιτισμό που άφησαν σαν παρακαταθήκη οι πρόγονοί μας, ώστε εμείς να τον διαβάσουμε με την ίδια αγάπη στα παιδιά μας. Γι' αυτό με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζουμε στις εκδηλώσεις μας που πραγματοποιούνται κάθε χρόνο σε συνεργασία με τον Δήμο Κορδελού Ευόσμου, τον οποίο ευχαριστούμε θερμά. Σημαντική επίσης είναι η συμβολή των επαγγελματιών που στηρίζουν κάθε προσπάθεια του Συλλόγου. Χωρίς όμως τη συμμετοχή των μελών και των παιδιών, δεν θα μπορούσαμε να βρισκόμαστε εδώ σήμερα. Τα τμήματα που λειτουργούν στο Σύλλογο είναι το παιδικό, το εφηβικό, το ενηλίκων και τη νεολαία. Χοροδιδάσκαλος ο Δημήτρης Ευθυμιάδης. Να παρακαλέσω την πρόεδρο, την κυρία Μουστακίδη Ελένη, να πει έτσι δύο λόγια. Καλησπέρα και από μένα, κυρίες και κύριοι, εκπρόσωποι φορέα και πολιτιστικών συλλόγων, μέλη, φίλοι και υποψήφοι της Ευρωπαϊκής Δημοτικής Εκκλησίας. Και σας καλωσορίζω, καλώς ήρθατε στις δεύτερες πολιτιστικές εκδηλώσεις 2023 που διοργανώνει ο Σύλλογός μας. Ο Σύλλογός μας, ο Σύλλογος Ποντίων Ευόσμων, έχει ως κύριο μέλημά του τη διάδοση της παράδοσης και του πολιτισμού των Ποντίων. Και αυτό προσπαθεί με τις δράσεις του. Και αυτή την προσπάθεια τη στηρίζουν τα μέλη, οι γονείς και τα ίδια τα παιδιά που συμμετέχουν σε κάθε δράση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε σήμερα εδώ. Και θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω για την παρουσία τους από τον Δήμο Κορδελιού Ευόσμου που πάντα μας βοηθάει στις δράσεις μας, την κυρία Δομική Βαδρινά, να τη δήμαρχο πολιτισμού. Να ευχαριστήσω τον κύριο για την παρουσία του, τον κύριο Δεμετζή, αντιδήμαρχο παιδικότητας, τον κύριο Σταυρίδη, αντιδήμαρχο παιδείας, τον κύριο Ταξίδη, δεν το βλέπω καλά να το διάψα, νομίζω διοικητικό, υπηρεσικό. Ο κύριος Κυριακίδης Γρηγόρης είναι πρόεδρος του Συνδέσμου των Δήμων Δυτικής Θεσσαλονίκης και τον κύριο Νικολαίδη, δημοτικό σύμβουλο. Ευχαριστούμε επίσης για την παρουσία του τον κύριο Κυριακού Γεώργιο από την Δημοτική Ομοσπονδία, τον κύριο Βασίλειο Πολατήδη από τον Καλλιτεχνικό Χορευτικό Όμιλο Πίνακα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Επίσης εδώ να ευχαριστήσω την ομάδα Protecta που είναι εδώ και μας παρέχει εθελοντικά τις υπηρεσίες τους σε τις πρώτες βοήθειες με κάτι να μας συνεργαστεί. Σας εύχομαι καλή βραδιά και συνεχίζουμε με το χορευτικό μας τμήμα. Thank you.
σε κάθε δράση και μας στηρίζουν, οι οποίοι είναι Μαστορίδης, Λάμπρος, Κόμματα Σιδηρικά, Άρτος Αμαροπλαστείο, Άρτος Γλυκύτατο. Την αγάπησα στα παιδιά μας εδώ που παίζουν μαζί μας, ο Μαέστρος Μολάκης ο Παναγιωτήδης. Ο Πόλης ο Σταματήτης θα τύπανε. Ο Κλειάνης ο Σιαμίδης στον ταούλ. Και ο Γιώργος ο Μάτζος, και πλάι μου. Καλή διασκέδαση. Σόλ τα μινόδια εκεί, παρακαλώ. Όταν σε ζητώ
συνομιλήσω.
Κοντά μας ο Θεόφιλος Κουταχίδης, ο τραγουδιστής που έδωσε μεγάλη σήμερα βραδιά εδώ στον Πολιτιστικό Σύλλογο στον Εύωσμο. Καλησπέρα Θεόφιλε. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Ίσως μία από τις ωραιότερες βραδιές στην αρχή του καλοκαιριού. Να ευχαριστήσουμε την Παναγία Κρεμαστή, το Σύλλογο εδώ του Εύωσμου. Μία πολύ πετυχημένη εκδήλωση με πολύ κόσμο, με πολύ νεολαία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το κάλεσμα. Και του χρόνου με υγεία. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Βάλατε τον ψηλό. Σήμερα ήταν η δεύτερη μέρα. Σήμερα μια μαγική βραδιά τελειώνει εδώ στο Δημοτικό Σχολείο στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Κρεμαστή. Σύλλογο Παναγή Εύωσμου Κρεμαστή. Μάλιστα. Πάμε να μας μιλήσει. Η κουβελιά, το όνομα σου? Ξένα. Ξένια Αδαμίδου. Για αυτή τις δύο βραδιές. Η γραμματέα. Περάσαμε δύο όμορφες, υπέροχες βραδιές, όπως λέμε και στα ποντιακά, άψιμο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κόσμο που ήρθε σήμερα. Είχαμε πολύ νεολαία, αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Χορεύανε τα παιδιά, οι μεγάλοι, οι μικροί. Πολύ ευχαριστώ. Με αξιόλογους καλλιτέχνες. Με αξιόλογους καλλιτέχνες. Πολύ όμορφα περάσαμε και ευχαριστούμε εδώ πέρα τον κόσμο που μας βοήθησαν, τους γονείς και τα μέλη του Συλλόγου στην διοργάνωση. Ο Σύλλογος θα διοργανώσει και άλλες εκδηλώσεις. Ο Σύλλογος θα διοργανώσει βεβαίως και άλλες εκδηλώσεις. Το κάνει κάθε χρονιά. Καλά, από εκδηλώσεις έχουμε μομόγερους, έχουμε διάφορα, εντάξει, δεν έχουμε παρόν. Χόρεψε και σήμερα ο Πολιτιστικός Σύλλογος. Όχι, δεν χόρεψε. Χορέψαν τα δικά μας τα παιδιά. Τα παιδιά του Συλλόγου. Χθες παιδιά χορέψαν το παιδικό το τμήμα και το εφηβικό. Σήμερα χόρεψε το τμήμα ενηλίκων με το χοροδιδάσκαλό μας, με τον Δημήτρη Φινιάδη. Υπέροχοι όλοι. Έπαιξε ο Δημήτρης. Και δύο κουβέντες από την Ευθύνη να μας πει για αυτές τις δύο βραδιές. Εγώ ένα έχω να πω, τα είπα χθες όλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, μα πάρα πολύ τον καλό Θεό που έκανε καλό καιρό αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εμείς από την πλευρά μας, από το κανάλι μας, που μιλήσατε σήμερα εδώ στο κανάλι μας αποκλειστικά. Εύχομαι καλό καλοκαίρι στο Σύλλογο. Και σε εσάς. Καλές επιτυχίες. Σε ό,τι και αν κάνετε. Έγινε, για χαρά. Να είστε καλά. Γεια σας.